Θα έλεγα ότι κόντρα στην εξέλιξη της επικαιρότητας, και το εννοώ με πολλά ρίσκα, ένας νομικός και διδάκτορας του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης, το Αριστοτέλειο, και μεταδιδακτορικός ερευνητής, με πάρα πολλές μελέτες, κυρίως με πυκνή αρθρογραφία, ο κύριος Θέμης Τζίμας, παίρνει ένα ρίσκο και βγάζει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος με τίτλο «Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός στην μεταμερικανική εποχή, μετά την Ουκρανία τι». Θα έλεγα ότι παίρνει ένα ρίσκο, γιατί ο κουρνιαχτός δεν έχει κάτσει, καν δεν έχει ξεκινήσει να κάθεται, σε μια ιστορία βεβαίως που έχουμε πει με κάθε τρόπο ότι έχει μετακινήσει γεωπολιτικά τεκτονικές πλάκες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που το βιβλίο και εμείς αρχίσαμε τώρα να το διαβάζουμε, προχθές μας ήρθε, αυτό που φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο της σκέψης είναι σε αυτόν τον κόσμο, θα το πω σχηματικά, θα δούμε, θα μας πει ο ίδιος, που αλλάζει, τι γίνεται με την Ελλάδα και την Κύπρο, που αν δεν το έχουν αντιληφθεί, που το έχουν αντιληφθεί τουλάχιστον οι ακροατές του 1984, βρίσκονται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, αν είσαι τρίτο μάτι, ζώνες, καυτή ζώνη όμως, αν είσαι εδώ. Κύριε Τζίμα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία. Δεν το φοβάστε λίγο, παρά τη δύναμη του λόγου και της σκέψης και την οπτική που καταθέτετε, να βάζετε ένα τέτοιο σε δημόσια βάσανο, διότι το βιβλίο έχει φύγει από τα χέρια σας από τη στιγμή που εκδόθηκε, όταν τα πράγματα είναι ακόμη ρευστά και σε εξέλιξη? Αυτό είναι όμως και το ενδιαφέρον και το γοητευτικό στοιχείο μιας οποιασδήποτε μελέτης και προσπάθειας, να προσπαθείς να πάρεις θέση, επειδή προσπαθώντας να έχεις μια μεθοδολογική επάρκεια, αυτό μένει να το αξιολογήσει ο καθένας, προκειμένου να προβλέψεις κάποιες καταστάσεις προτού αυτές ακόμη αποκρισταλωθούν. Διότι μετά, εντάξει, εύκολο είναι, όλοι τις έχουμε μπροστά μας, αν ανοίξουμε τα μάτια μας τις βλέπουμε. Το ενδιαφέρον είναι να προσπαθείς να αντιληφθείς πού θα πάνε τα πράγματα. Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να πούμε ότι ορισμένες εξελίξεις έχουν ήδη σχηματοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς τώρα μας έρχονται σαν τσουνάμι, το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει και θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ξέρω ότι στην αρθρογραφία ασχολείστε από τα μικρά κάδρα, όπως τα λέμε εδώ, της καθημερινότητας μέχρι τα μεγάλα. Εδώ στο βιβλίο είναι προφανές βεβαίως ότι προσπαθείτε να πείτε με πολύ συγκροτημένο τρόπο ότι σε ένα κόσμο που αλλάζει και αλλάζει με φωτογραφική ταχύτητα πια, ιδίως μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, πρώτα-πρώτα ότι είναι αναγκαία μια στρατηγική για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα κάνω ένα κοντράστ εδώ, γιατί το βιβλίο θα επαναλάβω, «Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός στη μεταμερικανική εποχή μετά την Ουκρανία τι», είναι από τις εκδόσεις Τόπος. Καλό είναι ο κάθε ακροατής που ενδιαφέρεται να το πάρει στα χέρια του, διαβάσει και να βγάλει τη δική του σκέψη πάνω σε αυτά. Όμως θέτεται ένα θέμα που το συζητάμε χρόνια και από αυτή τη συχνότητα. Δεν υπάρχει μία, να το πω σε ελάσσονα βαθμό, στρατηγική ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο διαχρονικά. Ο γείτονας, για παράδειγμα, κύριε Τζίμα, που για τους δικούς του λόγους, για τη δικιά του χώρα, για τα δικά του συμφέροντα, στρατηγική δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι δεν έχει. Τώρα, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και πότε του βγαίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά χειρότερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Νομίζω ότι με μια πορεία η οποία ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και επιταχύνθηκε πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ασπαστεί τη στρατηγική των ΗΠΑ. Άρα υπηρετούν μια στρατηγική η οποία δεν είναι εθνική, δεν είναι δική τους. Δεν είναι προσαρμοσμένη στα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών. Ενώ αντιθέτως η Τουρκία, με όλα τα λάθη του στοιχοδιοκτισμού, στις μεγαλομανίες, υπάρχουν όλα αυτά, έχει μια εθνική στρατηγική. Αυτό εξ ορισμού τη φέρνει σε μια θέση υπεροχής. Είναι άλλο πράγμα να επιχειρείς να συγχρονίσεις τα δικά σου εθνικά συμφέροντα, όπως εσύ τα αντιλαμβάνεσαι, με εκείνα της μίας ή της άλλης μεγάλης δύναμης, και τελείως διαφορετικό να υπάγεις
γιατί σταδιακώς να εξαφανίζει τα όποια εθνικά σου συμφέροντα, στα εθνικά συμφέροντα μιας τρίτης δύναμης. Εμείς κάνουμε το δεύτερο, η Τουρκία κάνει το πρώτο. Άρα θεωρείτε ότι ετεροκαθοριζόμαστε ή για να μην... Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως, και γι' αυτό ο ρόλος ο οποίος επιφυλάσσεται για την Ελλάδα και την Κύπρο, αφού κατέστησαν και οι δύο χώρες στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, είναι να καταστούν στρατηγικό βάθος μιας αντιρωσικής Τουρκίας. Η μεγάλη διαπραγμάτευση είναι για το πώς η Τουρκία θα πάρει σαφή αντιρωσική θέση. Και σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα θα είναι το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας προς τα δυτικά, διότι η Τουρκία θα είναι η σφήνα στον μεγάλο ευρασιατικό άξονα, ο οποίος θα ξεκινά από την Ουκρανία και θα φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική, φυσικά τη Μέση Ανατολή επομένως, και θα κατεβαίνει ακόμη πιο κάτω, έχοντας προς τα ανατολικά την Κίνα και τον άξονα Ινδίας-Πακιστάν, τον οποίο επιχειρούν να συμπήξουν Ρωσία και Κίνα. Γι' αυτό και είδαμε και την αποστασία στο Πακιστάν και την ανατροπή του εκλεγμένου πρωθυπουργού με έναν τρόπο που είναι ο οποίος είναι πανομοιότυπος με τα Ιουλιανά του 65 σε εμάς. Άρα εσείς τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία μετά τις 24 Φεβρουαρίου με την εισβολή της Ρωσίας, θεωρείτε ότι είναι ένα επιφαινόμενο, ένα πικ σε ένα δρόμο που πια θα είναι πάνω κάτω με διάφορες αιστείες πανομοιότυπος? Ο δρόμος στον οποίο έχουμε μπει είναι αυτός ενός σπονδυλωτού ακόμη παγκοσμίου πολέμου ή παγκόσμιας αντιπαράθεσης, αν προτιμάτε, σε διαφορετικά επεισόδια και χωρίς απευθεία σύγκρουση, αλλά σαφώς παγκόσμια αντιπαράθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και ξεκάθαρο σε όλους από τον πόλεμο στη Συρία και μετά. Υπήρχαν και πριν τέτοια επεισόδια, αλλά από τον πόλεμο στη Συρία και μετά είναι σαφέστατο. Και το κρίσιμο ζήτημα για την επιβίωση της ανθρωπότητας είναι αν θα εξελιχθεί σε έναν κατακλυσμιαίο με τοπικό πόλεμο ή όχι. Η Ρωσία και η Κίνα προειδοποιούν συστηματικά επ' αυτού ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα σε αυτό το σημείο. Και το επίδικο είναι το τέλος, το διαφαινόμενο τέλος της αμερικανικής κυριαρχίας προς την κατεύθυνση ενός πολυκεντρικού κόσμου, που σημαίνει συρρήκνωση της αμερικανικής επιρροής και σταδιακό πέρασμα σε έναν άλλο συνασπισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν θα έχει παγκόσμια κυριαρχία, αλλά τέλος πάντων θα είναι εξίσου ή σχεδόν εξίσου ισχυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σταδιακά ίσως και ισχυρότερος. Με βάση αυτό το επίδικο έχουμε ένα συνδυασμό πολέμων, οικονομικών συγκρούσεων και εσωτερικών πολιτικών μεταβολών σε μία σειρά κρατών. Και βεβαίως τα κράτη τα οποία επηρεάζονται περισσότερα είναι αυτά που βρίσκονται εκεί που συναντούνται τεκτονικές πλάκες, όπως είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος. Μάλιστα. Τώρα οφείλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτό που λέει εδώ και ο φίλος μου Λεωνίδας, που λέει καλημέρα στον κύριο Τζίμα, τον διαβάζω. Μα, χαίρομαι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Λεωνίδας, τον άκουσα να λέει ότι το κρίσιμο είναι να λειτουργήσει η Τουρκία ως σφήνα πρωτίστως στη Ρωσία, μετέπειτα και σε ενδεχομένο σύνορωσικό άξονα, με βάθος, όπως είπε ο κύριος Τζίμας, στη Δύση. Αν αυτό όμως δεν επιτευχθεί, για τους εξ λόγους, επειδή η Τουρκία, σας διαβάζω ακριβώς πώς το γράφει, έχει και μια εθνική στρατηγική, τότε η Ελλάδα ενδέχεται να λειτουργήσει ως πρόξη απέναντι στην Τουρκία? Ναι. Και αυτό εν πολύ συμβαίνει. Αν δείτε τις ελαφρές αλλά σημαντικές διαφοροποίησεις των δηλώσεων από κύκλους της Ουάσιγκτον, όταν θέλουν να πιέσουν την Τουρκία δίνουν μία μεγαλύτερη υποστήριξη, ρητορική όμως πάντα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, στις ελληνικές θέσεις. Όταν θέλουν να φέρουν σε μια ύφεση τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, γιατί θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση προχωράει καλά, περνούν στη γνωστή στάση Πόντιου Πιλάτου που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα. Το πιο επικίνδυνο όμως είναι αυτό ακριβώς που λέει ο ακροατής σας, δηλαδή να επιτρέψουμε την ουκρανοποίηση της Ελλάδας, να γίνουμε ο αντιπρόσωπος των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, μέχρι του σημείου μιας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, την οποία δεν την επιλέξουμε εμείς, ούτε θα γίνει γιατί θα βρισκόμαστε εμείς σε μια θέση άμυνας, αλλά γιατί θα πιεστούμε σε διαφόρους τοιχοδιοκτισμούς. Είναι ένα μακρινό σενάριο, έτσι, διότι η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει το δυτικό στρατόπεδο.
Αντιθέτως, τις τελευταίες εβδομάδες έχει μια πορεία προσέγγισης με το δυτικό στρατόπεδο. Το ότι δεν έφυγε ποτέ, ενώ επανασύσφιξη των σχέσεων. Το ότι βεβαίως διαπραγματεύεται, δεν ανέρει, όπως με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, δεν ανέρει αυτή την τουρκική τοποθέτηση. Η Τουρκία στη Δύση ανήκει. Και επομένως και η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως πίεση μέχρι ενός περιορισμένου σημείου. Είναι πιο πιθανό σενάριο η Ελλάδα να είναι στο πιάτο της διαπραγμάτευσης παρά να χρησιμοποιηθεί όπως η Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία ως αντιπρόσωπος των Αμερικανικών συμφερόντων. Οποιαδήποτε από τις δύο εξελίξεις βέβαια είναι πάρα πολύ αρνητική για τον Ελληνισμό, διότι δεν έχεις δική σου πολιτική. Άγεσαι και φέρεσαι είτε στο συμβιβασμό είτε στην αντιπαράθεση, όχι γιατί εσύ στην πραγματικότητα το επιλέγεις. Είναι εντελώς διαφορετικό, λέτε λοιπόν, αυτό από το να πεις ότι επειδή κάνει μία κίνηση επιθετική αμυγός, με τα γνωστά θέλω της η Τουρκία, εγώ αποφασίζω να απαντήσω. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, λέτε, από το να επιλέξουν άλλοι για σένα να μπει σε αντιπαράθεση. Ακριβώς, όπως και είναι τελείως διαφορετικό να έχεις δική σου εθνική πολιτική για την ειρήνη από το να έχεις ενδοτική πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Είναι εντυπωσιακό ότι η ελληνική κυβέρνηση σε κάθε μία από τις τελευταίες ανακοινώσεις της, αφότου κατέρευσε η πολιτική του πρωινού στην Κωνσταντινούπολη, αυτό το οποίο επικαλείται απέναντι στην Τουρκία είναι ότι θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ με τη συμπεριφορά της. Δηλαδή είναι σαν να αποτελεί το βασικό μας άγχος το πώς δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η νατοϊκή προσπάθεια περίσφυξης, αντιπαράθεση με τη Ρωσία κτλ. Όλα αυτά. Εντάξει, θα σας πει κάποιος, αυτό γίνεται αν θέλετε ως μόχλευση, όχληση στους συμμάχους. Δεν γίνεται για την Τουρκία. Ναι, ότι κοιτάξτε εδώ τι πρόβλημα σας δημιουργεί. Πιστεύουμε ότι οι Αμερικανοί, γιατί στις ΗΠΑ απευθύνονται όλες αυτές, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ΝΑΤΟ, περιμένουν τη δική μας ανακοίνωση για να αντιληφθούν ότι μια ελληνοτουρκική σύγκρουση θα θέσει σε κίνδυνο την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και παρεπιπτόντως, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών δεν επαναλαμβάνουν αυτό που είχε υποθεί τη δεκαετία του 80, ότι οποιαδήποτε σύγκρουση Τουρκίας-Ελλάδος σημαίνει αυτομάτως τέλος για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ? Εννοείται λοιπόν ότι προφανώς και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Το θέμα είναι πόσο εσύ τους έχεις καταστήσει σαφές ότι αυτό τελεία, διότι ανοίγει πόρτα του φρενοκομείου, να το πω έτσι. Ακριβώς. Και γιατί μπορεί η Τουρκία αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα, όταν τίθεται ένα διεθνές ζήτημα, να εξασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριαρχία της και να διαπραγματεύεται πάνω σε δικά της συμφέροντα. Αυτό που κάνει με τη Σουηδία και τη Φιλανδία η Τουρκία, ναι, είναι πολύ απλό αλλά πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ορθό. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο λένε τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, που θέλουν να παρουσιάζουν έναν Ερντογάν παράφρονα, παραλυρηματικό και διάφορα τέτοια. Αυτά τα οποία λέει η Τουρκία είναι απόλυτα σωστά. Μπορεί να δεχτεί νέες χώρες στο ΝΑΤΟ. Σωστά για αυτήν εννοείται. Ότι αυτές δεν συγκρούνται με τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Σωστά για αυτήν εννοείται, για να μην παρεξηγηθούμε τώρα. Ναι, είναι απολύτως σωστό για την Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο θα ήταν απολύτως σωστό για την ελληνική πλευρά να θέσει το εξής ζήτημα. Συμφέρει την Ελλάδα η περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ και η περαιτέρω αποδυνάμωση της Ρωσίας? Ποιος θα κερδίσει, ας σκεφτούμε, στον Κάφκασο, εάν η ρωσική επιρροή υποχωρήσει, εξαφανιστεί? Η Ελλάδα? Η Τουρκία δια του παντουρανισμού και της επιρροής της σε κράτη της περιοχής θα κερδίσει? Ποιος θα κερδίσει αν ιτηθεί η Ρωσία στη Συρία? Η Ελλάδα? Η Τουρκία θα έλεγξει τη Συρία. Στη Λιβύη το ίδιο. Επομένως, ποιον συμφέρει η ήττα της Ρωσίας, η στρατηγική της συρρήκνωση, η εξαφάνιση, η αλλαγή καθεστώτος κτλ. Εκεί που η Τουρκία αισθάνεται να κινδυνεύει, βάζει ένα στόπ και λέει: Σουηδία και Φιλανδία δεν μπαίνουν, όχι μόνο λόγω ΠΚΚ, αν δεν πάρω αυτά που θέλω στο επίπεδο των εξοπλισμών. Η Ελλάδα, η οποία έχει κάθε λόγο σε όλο το τόξο από τον Κάφκασο στη Βόρεια Αφρική να υπάρχει μια περίσφυξη και φθορά της τουρκικής ισχύως, κάνει ό,τι μπορεί ώστε αντικειμενικά η τουρκική ισχύ να αυξηθεί. Και αυτό το κάνει στο όνομα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων, μάλλον λόγω της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Λέει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα στον κύριο Τζίμα. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Είμαστε μέσα σε μια συμμαχία. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η επιλογή διαχρονικά. Ωραία.
Κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να θέσουμε τώρα τα ζητήματα και του Κάζους Μπέλη και των 12 ναυτικών μιλίων. Τι λέει για το διαφαινόμενο τμηματικό πάλι με σαλαμοποίηση της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων, για παράδειγμα, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά όχι νοτίως της Κρήτης? Το ΝΑΤΟ δεν έχει τίποτα να κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Από τη στιγμή που και η Τουρκία και εμείς είμαστε μέσα. Αυτό το έχει ξεκαθαριστεί από το ΝΑΤΟ ήδη από τη δεκαετία του 80 και επαναλαμβάνεται πάντα. Δεν θέλουμε πόλεμο μεταξύ των εταίρων μας, των συμμάχων. Δεν μας αφορούν όμως οι διαφορές στο εσωτερικό της συμμαχίας. Η Ελλάδα ως προς το ΝΑΤΟ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να ασκήσει μια πολιτική μη επέκτασης του ΝΑΤΟ, διότι δεν συμφέρει την Ελλάδα η υπεραιτέρω αποδυνάμωση της Ρωσίας. Ένα ζήτημα από τη μια. Ως προς την Τουρκία, θα έπρεπε να θέσει με σαφήνεια το ζήτημα. Πρώτον, τώρα μάλιστα που έχουμε και τη σύγκρουση στη Ρωσία, ό,τι γίνεται για τον έναν εισβολέα πρέπει να γίνεται και για όλους τους υπολείπους. Άρα, εάν για κάποιον δεν υπάρχουν και Ρώσεις, δεν θα υπάρχουν για κανέναν. Και το δεύτερο και κυριότερο, να καταστήσει σαφές ότι οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο, και πολύ περισσότερο οτιδήποτε εντονότερο από την πλευρά της Τουρκίας, όπως είπα και πριν, σημαίνει αυτομάτως ότι έχει τελειώσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν υφίσταται πια. Άρα νομίζετε, εκτιμάτε, και νομίζω ότι γι' αυτό επιμένετε και στο βιβλίο σας για την ανάγκη μιας συνεκτικής κατά το έλασον εθνικής στρατηγικής. Δεν θα συμφωνήσουν σε όλα, δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά κατά το έλασον. Εκτιμάτε ότι στην παρούσα φάση θα χρειαζόταν μια συζήτηση του λεγόμενου πολιτικού συστήματος, κατά ανάγκη όχι και δημόσια, γιατί υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον με άλλο τρόπο, κύριε Τζίμα. Κακά τα ψέματα. Ναι. Χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση στο λαό μας σε εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ναι, για το εξής. Το 80 ο ψυχρός πόλεμος τελείωνε. Το 90 μέχρι τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η Αμερική, η ΗΠΑ φαινόταν πανίσχυρες. Εκεί λοιπόν το κύριο επιχείρημα ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι άλλες καλές ιδέες και να έχετε, ο συσχετισμός ισχύος είναι αυτός, δεν μπορούμε να πάμε ούτε από πουθενά άλλου. Σήμερα έχουμε ήδη μπει σε ένα κόσμο πολυκεντρικό. Δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, αλλά βρίσκεται εν τη διαμορφώση. Η συζήτηση λοιπόν η οποία πρέπει να τεθεί, και είμαι βέβαιος ότι όταν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση θα δούμε τρομερές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αντίστοιχες με εκείνες που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τις δεκαετίες 50 και 60, είναι γιατί η Ελλάδα πρέπει μονόπλευρα και απολύτως να ανήκει στη Δύση. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Άρα εσείς βάζετε το δάκτυλο επί των τύπων, ενώ ανοίγετε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση σε εκπαραλλήλου με το ότι εκτιμάτε ότι συμβαίνει παγκοσμίως. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Τζιμά, ότι αυτό που βλέπουμε πια, δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί επιστρέφουν στη Σομαλία για τους πειρατές. Έχει σχέση, λέω εγώ, με την Ερυθρά Θάλασσα, με το Σουέζ. Ούτε νομίζω ότι οι Κινέζοι αποφάσισαν να απαντήσουν τώρα στο συνασπισμό συμμαχίας των Αμερικανών, προσεγγίζοντας 20 χώρες πέριξ αυτής. Φυσικά. Και για να δούμε πόσο τεκτονική είναι η μεταβολή, το πιο ίσως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει πιο παραδοσιακό σύμμαχος, στην πραγματικότητα προτεκτοράτου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία αρνείται να υποστηρίξει, όχι με κυρώσεις, αρνείται να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου προκειμένου να ανακουφίσει την οικονομική πίεση που νιώθουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, διότι δεν θέλει, πέραν το ότι κερδίζει προφανώς πολύ περισσότερα λεφτά με αυτές τις τιμές, δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αν θέλουμε να έχουμε δηλαδή ένα κριτήριο, έτσι, ένα κράτος το οποίο μας δείχνει τις τάσεις, είναι σηματορός των τάσεων, ας κοιτάξουμε τη Σαουδική Αραβία, για την οποία ο Τραμπ, σας θυμίζω, ότι είχε πει αν φύγουμε εμείς από εκεί ο θρόνος σε λίγες ώρες θα έχει ανατραπεί, ο Σαουδαραβικός. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που αλλάζει, η ελληνική πολιτική ελίτ επιμένει να πολιτεύεται σαν να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1990. Μιας και το θίξατε, λέει εδώ ο φίλος του Θεμιστοκλής, καλημέρα στον κύριο Τζίμα. Άρα καταλήγουμε στο 200 ετών πρόβλημά μας. Το πολιτικό σύστημα και όχι η Τουρκία και η λοιποί. Αυτά που λέει ο κύριος Τζίμας δεν μπορεί να γίνουν με αυτό το πολιτικό σύστημα. Ναι, αλλά ο κύριος Τζίμας Θεμιστοκλή είπε
ότι ενδεχομένως να δούμε όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση πολιτικές διεργασίες στη χώρα που θα θυμίζουν το 50, που να πω για πολλούς 50 και αρχές 60 έχουμε δημιουργία νέων μεγάλων πολιτικών σχηματισμών στην Ελλάδα, μην ξεχνανιόμαστε, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση, και όχι μόνο αυτό βέβαια. Τι λέτε εδώ στο φίλο Θεμιστοκλή? Συμφωνώ ως προς το εξής. Δεν μπορείς να χτίσεις άλλη διεθνή πολιτική, τις διεθνείς σου σχέσεις, χωρίς να μπει, και ιδίως όταν θες να τις μεταβάλεις ριζικά, χωρίς να μπει σε μια αντίστοιχη ριζική, ριζοσπαστική εσωτερική μεταβολή. Διότι υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης, πολλών ειδών, κατεστημένες νοοτροπίες κτλ., οι οποίες σε κρατούν δέσμιο. Αυτά τα δείχνουν μια διαλεκτική σχέση. Όσο αλλάζεις μέσα, τόσο αλλάζεις έξω και αντιστρόφως. Αλλά ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι η παρούσα πολιτική τάξη δεν μπορεί, ούτε και θέλει, ούτε και μπορεί να συλλάβει και να υλοποιήσει αυτές τις μεταβολές στο μεγαλύτερο της μέρος. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τζίμα. Πριν κλείσουμε, και αφού πω καλό τάξη εδώ στο βιβλίο σας, να απαντήσετε στο ερώτημα του φίλου του Χρήστου. Πέρα από όλα αυτά που καλά κάνει και ανοίγει αυτή τη συζήτηση, μου γράφει εδώ ο κύριος Τζίμας, έχω μία αγωνία. Θεωρεί ότι αυτό το ψυχρό ζεστό στη σχέση με το γείτονα θα πάει κι άλλο? Δεν είναι ψυχρό ζεστό. Είναι πολύ σταθερή η τουρκική στρατηγική. Η τουρκική στρατηγική, η οποία βαίνει εντυνόμενη, θέτει ζητήματα κυριαρχίας και το αίτημα της μεταβολής του στάτους της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Τουλάχιστον στο Αιγαίο. Αν δούμε πότε ανοίγει το Κυπριακό και πότε φτάνουμε στην κατοχή της Κύπρου και τι ακολούθησε έκτοτε, που είναι η σταθεροποίηση της κατοχής, θα δούμε ένα ίδιο μοτίβο. Δεν σημαίνει πως ό,τι έγινε στην Κύπρο αυτούσιο θα γίνει σε ένα νησί του Αιγαίου, αλλά δείχνει την τάση από την άλλη πλευρά. Το πώς απαντήσουμε εμείς, ποιος είναι ο σχετισμός, είναι άλλο πράγμα. Άρα σαφώς η Τουρκία με διαφορετικούς τρόπους θα συνεχίσει να θέτει ζητήματα για το Αιγαίο έως ότου αυτά απαντηθούν αποτελεσματικά, είτε στο συγκεκριμένο πεδίο, είτε καταστεί τόσο μεγάλη φθορά της Τουρκίας σε άλλα πεδία στα οποία έχει εμπλακεί, ώστε αντικειμενικά θα της είναι αδύνατον να συνεχίσει να εγείρει αυτού του είδους τα ζητήματα. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός στην μεταμερικανική εποχή, μετά την Ουκρανία, τι? Εκδόσεις Τόπος είναι το νέο βιβλίο του κυρίου Θέμη Τζίμα, τον οποίο ευχαριστώ και θα τον δεσμεύσω, θα τα ξαναπούμε και επί επικαιρότητας αλλά και ευρύτερα, και θα χαρώ κάποια στιγμή να τον δούμε και στην τηλεοπτική μας συχνότητα. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με πολύ χαρά να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.